Υλοποιείται σήμερα μια απόφαση της Δημοχειακής μας που σκοπό έχει να αναδείξει κάποια ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή απασχολούν τόσο γενικά και ευρύτερα το πολιτικές εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν, όπως είναι το νομοσχέδιο για το νερό, το οποίο ψηφίστηκε δυστυχώς χθες από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, αλλά και ζητήματα τα οποία απασχολούν τους συμπολίτες μας στη Λέσβο, όπως είναι τα κέντρα υγείας του νησιού και ζητήματα που αφορούν την υγεία των νησιωτών, αλλά και ζητήματα όπως το μεταφορικό ισοδύναμο, στο οποίο ο βουλευτής μας, οι υποψήφοι μας που σήμερα παρευρίσκονται εδώ πέρα, ίσως και μια πρώτη παρουσία των υποψηφίων βουλευτών μας. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας η Μυρσίνη η Βασίλα, η τέταρτη υποψήφια μας από τον ομό Λέσβο, όπως και ο συνυποψήφιος στο ψηφοδέλτιο, ο Αντώνης Ματζαβέλλας, που βρίσκεται στο νησί της Λίμνου. Η σημερινή λοιπόν συνέντευξη πραγματοποιείται μετά από μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού που είδαμε όλοι ή όσοι είδαν χτες στο κανάλι, μια συνέντευξη η οποία αυτό το οποίο αποτύπωσε για άλλη μια φορά είναι την απάθεια, είναι την αδιαφορία και την επικοινωνιακή διαχείριση μιας κατάστασης η οποία έχει διαμορφωθεί μετά από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Ένα τραγικό δυστύχημα των Τεμπών που ήρθε να επιβεβαιώσει δυστυχώς την αποτυχία του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη. Και αυτή η αποτυχία δεν επιβεβαιώνεται δυστυχώς μόνο μέσω αυτών των τραγικών γεγονότων και μέσω όλων αυτών των εξελίξεων, αλλά αποτυπώνεται και σε ένα τοπικό επίπεδο σε ό,τι προσπάθεια γίνεται εφαρμογής πολιτικών συγκεκριμένη κυβέρνηση ή αποτυχημένες προσπάθειες που αφορούν τη ζωή μας εδώ στα θέματα που ανέφερα προηγουμένως. Οπότε εδώ έχουμε μαζί μας σαν μια πρώτη παρουσία το βουλευτή μας, τον Γιάννη τον Μπουρνού, τον Δημήτρη Μυρασγεντή, υποψήφιο βουλευτή με τη Συμπροσωπική Συμμαχία στη Λέσβο, δικηγόρο, μέλος του συντονιστικού της Νομαχιακής Επιτροπής και της Νομαχιακής όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, τη Μαρέτη Νικολάρα, περιφερειακή σύμβουλος, μέλος της Νομαχιακής Επιτροπής, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπου στη συνέχεια θα πάρουν το λόγο και θα αναφερθούν ο καθένας από αυτούς ειδικά σε θέματα τα οποία οφείλουμε και πρέπει να αναδεικνύουμε και να παλεύουμε για αυτά κάθε μέρα. Πρωτού μπω στο κυρίως θέμα της δικής μου παρέμβασης, που είναι το χθεσινό νομοσχέδιο που δυστυχώς πέρασε με τις 156 ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας, θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα σχόλιο και εγώ για τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός προχώρησε σε δύο τεράστια τοπήματα, πολιτικά, θεσμικά και ηθικά, στη χθεσινή φαρσοκομωδία που χρειάστηκε 3 μέρες για να βιντεοσκοπηθεί, μόνο και μόνο για να φιλοτεχνηθεί το προφίλ ενός Πρωθυπουργού που ξέρει τι αντιμετωπίζει, έχει συνέστηση του τι ήταν αυτή η τραγωδία και ξέρει πώς θα διορθώσει τα πράγματα. Το πρώτο πολιτικό και θεσμικό του ατόπιμα ήταν ότι επέλεξε μία μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη για να ανακοινώσει το χρόνο των εκλογών. Το οποίο κίνηση η οποία δείχνει το πώς αντιλαμβάνεται ο κύριος Μητσοτάκης τη λειτουργία των θεσμών της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλίου στη χώρα. Ενώ η αντιπολίτευση ζητά εδώ και μήνες, απαιτεί από τον απερχόμενο Πρωθυπουργό να δείξει, να ανακοινώσει το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Το δεύτερο μεγάλο ατόπιμα είναι ότι ακόμη και τώρα, μετά από μια τέτοια ανίποτη τραγωδία, ο Πρωθυπουργός επιμένει να λέει ψέματα σε εθνική μετάδοση, εθνική τηλεοπτική μετάδοση. Όπως είπε και χθες, δήθεν περί επαναδιαπραγμάτευσης της σύμβασης του ελληνικού δημοσίου με την Τρενιτάλια, τη στιγμή που ο πολιτικά υπεύθυνος υπουργός του για το δυστύχημα στα Τέμπη, ο κύριος Καραμαλής, έχει ήδη χαρίσει 600 εκατομμύρια στην Τρενιτάλια με βάση τα όσα προβλεπόταν στη σύμβαση. Δεν θα προχωρήσω άλλο για το πόσο ο Πρωθυπουργός προσπαθεί με το όλοι φταίνε να απεκδηθεί τις βαρύτατες πολιτικές ευθύνες που έχει ο ίδιος και ο Υπουργός Μεταφορών για το γεγονός ότι σήμερα η χώρα θρηνεί 57 νεκρούς. Αυτά τα αφήνουμε στην κρίση του κόσμου
που το τελευταίο διάστημα βγήκε μαζικά στους δρόμους μετά από αυτή την τραγωδία και έδειξε τις διαθέσεις του. Θα περάσω λοιπόν στο χθεσινό νομοσχέδιο και θα πω το εξής. Η κυβέρνηση πήγε, επιχείρησε στα μουλοχτά την ώρα που η χώρα θρυνεί να περάσει ένα εκτροματικό νομοσχέδιο, το οποίο τελικά πέρασε μόνο με τις δικές της ψήφους και το οποίο οδηγεί τόσο τα νερά της δημοτικής επιχειρήσης σύνδρευσης όσο και τη διαχείριση των απορριμμάτων, γιατί αυτό δεν έχει αναδειχθεί όσο θα έπρεπε, στην ιδιωτικοποίηση, αγνοώντας τόσο τις διαμαρτυρίες της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας όσο και το κρισιμότερο απ' όλα, αγνοώντας την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο έχει αποφανθεί ότι πρέπει να κατοχυρωθεί, είναι κατοχυρωμένος ο δημόσιος έλεγχος στην ίδρυυση. Η κυβέρνηση λοιπόν και πάλι δείχνει πώς αντιλαμβάνεται τους θεσμούς, το Σύνταγμα και τη Δημοκρατία, καταπατώντας απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με το χτεσινό νομοσχέδιο. Να εξηγήσουμε λοιπόν στον κόσμο τι ψηφίστηκε χτες. Στη χώρα υπάρχει ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Μια ρυθμιστική αρχή, ποιο είναι το καθήκον της, να ρυθμίζει μια αγορά. Η ΡΑΕΛ λοιπόν, η περιβόητη, την οποία συζητήσαμε πολύ έντονα το προηγούμενο διάστημα με βάση τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, έχει ως καθήκον της να ρυθμίζει μέχρι σήμερα την αγορά της ενέργειας και πλέον επομίζεται την ίδρυυση και τη διαχείριση των απορριμμάτων, την ενσωματώνει στα καθήκοντά της. Μόνο που αυτά τα δύο δεν υπόκεινται σε κάποια αγορά, δεν είναι κομμάτι κάποιας αγοράς, ούτε τα νερά, ούτε τα απορρίμματα στη χώρα μας. Ή τουλάχιστον αυτό γνωρίζαμε μέχρι χτες που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή, με αυτή την νεοφιλελεύθερη ιδεολειψία της, έρχεται και εντάσσει. Είναι μια πολιτικότατη απόφαση αυτή που θα έχει τραγικές συνέπειες για τον κόσμο, τις οποίες θα πω μόλις τώρα. Εντάσσει λοιπόν, μετατρέπει το νερό και τη διαχείριση των απορριμμάτων σε δύο καινούργιες αγορές. Ενώ μιλάμε για ένα δημόσιο κοινωνικό αγαθό, το νερό, και ένα τομέα διαχείρισης που ανήκει εξ ολοκλήρου στις κρατικές και αυτοδιοικητικές δομές, που είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Πάει να δημιουργήσει ακόμη και την ώρα που αποχωρεί από το γήπεδο προς τα ποδητήρια καινούργιες εξυπηρετήσεις που δεν είχε προλάβει να υλοποιήσει μέχρι τώρα στα σχεδόν 4 χρόνια της θητείας της για τους γνωστούς φίλους του Μαξίμου. Τι σημαίνει αυτό που ψηφίστηκε χτες για τον κόσμο που μας ακούει? Όπως έχει δείξει η πικρή πείρα ιδιωτικοποίησης του νερού σε χώρες της Ευρώπης, η οποία οδήγησε μάλιστα πολλούς δήμους μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων και πρωτευουσών να ανακτήσουν το δημόσιο έλεγχο του νερού που είχε παλιότερα ιδιωτικοποιηθεί, όπως ο Δήμος του Βερολίνου ή ο Δήμος της Βιέννης. Η ιδιωτικοποίηση του νερού των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης για τον κόσμο που μας ακούει θα σημάνει, με βάση τη διεθνή εμπειρία, εκτόξευση των τιμών σε μία περίοδο που μιλάμε για ενεργειακή φτώχεια, όπου ο κόσμος πέρασε το φετινό χειμώνα αδυνατώντας να ζεσταθεί από την εκτόξευση του κόστους ενέργειας. Πάει λοιπόν να επιβαρύνει το οικοκυριό η ιδιωτικοποίηση του νερού και για τους δε εργαζόμενους αυτό θα σημαίνει πολύ χειρότερους όρους εργασίας από τους ήδη κακούς σημερινούς με τα μπλοκάκια και τις συμβάσεις και απολύσεις. Αυτό έχει δείξει η διεθνής εμπειρία. Και αυτό έκανε χτες το βράδυ η Νέα Δημοκρατία. Για τα δε απορρίμματα θα ήθελα να θέσω και μέσα από τις συχνότητές σας και τις εφημερίδες σας και τις ιστοσελίδες σας ένα σαφές ερώτημα για το οποίο περιμένω απάντηση είτε από τον τοπικό βουλευτή είτε από κάποιον άλλο εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Στα τέλη του 19 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξήγηλε ανακοίνωση ότι θα δημοπρατηθεί η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων της Λέσβου δίπλα στο χιτά της Λέσβου. Και τότε είχε εξαγγελθεί ότι αυτό το έργο που έχει προϋπολογισμό 35 εκατομμύρια ευρώ, είναι ένα μεγάλο έργο, θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Στις 27 Οκτωβρίου του 2022, έτσι,
δηλαδή έχουν περάσει 3 χρόνια και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, έρχεται στη Λέσβο ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων, ο κύριος Γραφάκος, που είχε παραστεί και στην παρέλαση 28 Οκτωβρίου, και τους καλώ να μου απαντήσουν. Ισχύει ότι ο κύριος Γραφάκος ανακοίνωσε ότι η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στη Λέσβο δεν θα γίνει με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά θα γίνει μέσως ΔΙΤ, δηλαδή σύμπραξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή έμεση ιδιωτικοποίηση της επεξεργασίας των απορριμμάτων? Από εδώ περιμένουμε, σε αυτό το ερώτημα περιμένουμε μία σαφέστατη απάντηση, διότι με το νομοσχέδιο που πέρασε χθες αυτό πάει να γίνει. Να ξεκινήσουν τα ΣΔΙ, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, να γίνουν δίθεν επενδύσεις σε ιδιωτικές μονάδες καύσης απορριμμάτων ή στην άρδευση και να φορτωθούν τα κόστη και τις ζημιές οι πολίτες που μας ακούν, οι καταναλωτές, που θα ανεβεί τεράστια το κόστος και του νερού αλλά και των τελών που πληρώνουν για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ένα νομοσχέδιο άθλιο λοιπόν, και εδώ θέλω να σημειώσω το εξής. Η ιδιωτικοποίηση του νερού και των απορριμμάτων ήταν από εκείνες τις μνημονιακές ακραίες αιμονές των δανειστών της Τρόικας αλλά και εγχώριων συμφερόντων, που είμαστε περήφανοι να πούμε, ενάντια σε παραπληροφόρηση που κυκλοφορεί, ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ απέτρεψε αυτή την αιμονή. Διότι πήρε από το ΤΑΙΠΕΔ που πηγαίναν για πούλημα τις επιχειρήσεις σύνδρευσης της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και τις πέρασε στο υπερταμείο για να διασωθούν, όπως και διασώθηκαν και παραμένουν υπό δημόσιο έλεγχο, και δεν προχώρησε η ιδιωτικοποίηση στη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτά τα κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ κάτω από ελεηνές πιέσεις με χώρα χρεοκοπημένη. Και σήμερα έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης για να εξυπηρετήσει φίλους και μεγάλους χορηγούς Νέας Δημοκρατίας στο παραπέντε του κλεισίματος του κυβερνητικού του κύκλου, που ευελπιστούμε να είναι ιστοδιεινεκές και να μην τον ξαναδούμε πρωθυπουργό, και περνάει αυτές τις εξυπηρετήσεις με τις 156 ψήφους των κυβερνητικών βουλευτών, οι οποίοι οφείλω να σας πω ότι κρύβονται. Και κρύβονται σε όλη την Ελλάδα. Και το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο που πιστοποιεί αυτό τον ισχυρισμό μου είναι ότι σε ένα τόσο κρίσιμο νομοσχέδιο, το οποίο προέβαλε με τόση χαρά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Κρέκας, και τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, ξέρετε πόσοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μίλησαν στη διήμερη συζήτηση στη Βουλή? 19 από 156. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας λοιπόν, υπό το βάρος και της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά και αυτής της γενικευμένης αίσθησης που υπάρχει της κατάρρευσης της κυβέρνησης, της πολιτικής και ηθικής κατάρρευσης, εξαφανίστηκαν από τη Βουλή. Και αν θέλετε τη δική μου πρόβλεψη, θα είναι εξαφανισμένη και στα επόμενα νομοσχέδια έκπληξη που περιμένουμε να μας φέρει ο κύριος Μητσοτάκης πριν η θητεία του σφυρίξει λήξη. Ολοκληρώνω με το εξής. Νομίζω ότι και μετά το τραγικό γεγονός στα Τέμπη, αλλά το οποίο υπήρξε καταλύτης κατά τη γνώμη μου για να βγάλει πάρα πολλοί κόσμος αυτό το κόμπο που είχε μέσα του και να εκφράσει πια τη δυσαρέσκεια και την οργή του και το θυμό του, στη χώρα έχει μυρίσει ένας αέρας πολιτικής αλλαγής ενώπιση των εκλογών. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα λοιπόν, χρειάζονται λίγες και σταράτες κουβέντες από την πλευρά μας ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ως το κόμμα που φιλοδοξεί στην κάλπη του Μαΐου να είναι πρώτο και να διαμορφώσει έτσι τις εξελίξεις ώστε να σχηματιστεί στην πατρίδα μας μια δημοκρατική προοδευτική κυβέρνηση. Το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο και κοινωνικό αγαθό, εφόσον οι πολίτες δώσουν λαϊκή εντολή στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τον Αλέξη Τσίπρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το νομοσχέδιο που πέρασε χθες το βράδυ θα μείνει στα χαρτιά, δεν θα εφαρμοστεί ποτέ, θα ανατραπεί με νομοθετική ρύθμιση, με αντίστοιχη νομοθεσία, μόλις υπάρξει προοδευτική πλειοψηφία στη Βουλή, και θα παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο, όπως και η διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτό το πλιάτσικο της τελευταίας στιγμής που επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία δεν θα περάσει εφόσον στις εκλογές γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή στη χώρα. Εγώ και ως νομικός θέλω, έτσι με αφορμή την εισαγωγή του Γιάννη, να
Να κάνω και εγώ μια παρατήρηση για τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ίσως είναι η πρώτη φορά από καταβολής του ελληνικού κράτους που ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει εκλογές μέσα από τηλεοπτική εκπομπή. Νομίζω ότι αυτό και μόνο καταδεικνύει το πώς αντιλαμβάνεται σαν ιδιοκτησία του ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του το ελληνικό κράτος. Αυτό έτσι είναι ένα γενικό σχόλιο και νομίζω ότι έχει ήδη από χθες το βράδυ σχολιαστεί ποικίλου τρόπος και δεν θέλω να σας κουράσω παραπάνω γι' αυτό. Εγώ το θέμα το οποίο θέλω να σας μιλήσω είναι, δεν αφορά ιδιωτικοποίηση με άμεσο τρόπο, αλλά ουσιαστικά έχει να κάνει με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία οθεί μέσω της απαξίωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ιδιαίτερα των μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας, οθεί τους κατοίκους και των νησιών μας, αλλά και γενικότερα στα ιδιωτικά θεραπευτήρια και στους ιδιώτες. Τον τελευταίο καιρό, με διάφορες αφορμές, έχουν έρθει στην επικαιρότητα ζητήματα σοβαρότατων ελλείψεων τόσο προσωπικού, όσο και υποστελέχωσης, όσο και ελλείψεων υλικοτεχνικής υποδομής για τα κέντρα υγείας του νησιού μας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το κέντρο υγείας Μυτιλήνης έχει πάψει να λειτουργεί σε 24-ωρη βάρδια, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι οι εφημερίες γίνονται από το νοσοκομείο με όποια επιβάρυνση μπορεί αυτό να σημαίνει για το ήδη επιβαρυμένο προσωπικό του νοσοκομείου Μυτιλήνης. Στον Πολυγνήτο ήρθαν στην επικαιρότητα μέσα 1,5 μήνα περίπου δύο πολύ τραγικά περιστατικά, τα οποία ανέδειξαν τις ελλείψεις σε οδηγό ασθενοφόρου, και υπάρχουν και άλλου είδους ελλείψεις και σε προσωπικό. Η Νέα Δημοκρατία αρνείται ουσιαστικά να προσλάβει επικουρικό προσωπικό. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις τόσο στο κέντρο υγείας της Καλονής, όσο και στο κέντρο υγείας της Άντισσας και του Πλωμαρίου. Είναι θέματα τα οποία έχουν αναδειχθεί τόσο με ανακοινώσεις των εργαζομένων. Βλέπετε ότι δυστυχώς μέχρι να γίνει το κακό λαμβάνουμε υπόψη τους εργαζομένους. Αλλά και τοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει αναδείξει, όσο και ο βουλευτής Λέσβου, ο κ. Μπουρνούς, τα έχει αναδείξει με ερωτήσεις στο Κοινοβούλιο. Δυστυχώς σε όλα αυτά η κυβέρνηση κοφεύει. Επίσης, να μην παραλείψω ότι στο κέντρο υγείας, μάλλον δεν είναι κέντρο υγείας, είναι στο νοσοκομείο της Λίμνου, αυτή τη στιγμή ένα ολόκληρο νησί είναι χωρίς αναισθησιολόγο. Η κυβέρνηση κοφεύει και ουσιαστικά προσπαθεί με μια οριοποιημένη, έτσι, οριοποιώντας την πραγματικότητα, δίνοντας μια εικονική πραγματικότητα, να εμφανίσει με προεκλογικά σοου, όπως αυτό που έγινε και χθες για το αιμοδυναμικό εργαστήριο, να ρίξει κάτω από το χαλί τα πραγματικά προβλήματα, τα οποία, όπως είναι στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή στη Μυτιλήνη, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με την ψυχιατρική κλινική, για το οποίο δεν έχει γίνει τίποτα. Υπάρχουν ελλείψεις σε ακτινοδιαγνώστες, σε θωρακοχειρουργούς και γενικότερα το προσωπικό, όπως είχαμε δει και στην πρόσφατη επίσκεψη που έγινε της γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, της Ράνιας Δεσβίγκου, είναι στα όρια του, μάλλον έχει υπερβεί τα όρια εξάντλησης του αυτή τη στιγμή. Μάλιστα προχθές ο κύριος Αθανασίου έβγαλε και ανακοίνωση ότι επιτέλους έχει δρομολογηθεί η κατασκευή του κέντρου υγείας στον Ματαμάδο, όταν μιλάμε για μια χρηματοδότηση που τη χάσανε, ήταν έτοιμη το 19, την χάσανε και τελικά καθυστέρησε 4 χρόνια αυτό το έργο, και να δούμε και αν θα ολοκληρωθεί και πότε. Θα περίμενε κανείς ότι μετά από μια πανδημία την οποία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διαχειρίστηκε κατά γενική ομολογία με παταγώδη αποτυχία, έχοντας 35.000 νεκρούς και έναν πρωθυπουργό ο οποίος και αυτή τη φορά δεν ήξερε ότι εκτός ΜΕΘ, ή μάλλον η διασωλήνωση εκτός ΜΕΘ, έχει αυξημένη θνησιμότητα, ενώ έχει τη σχετική έκθεση στο συρτάρι του και μέσα στη Βουλή έκανε τον ανίδεο. Θα περίμενε λοιπόν ότι θα έχουν κατανοήσει την σπουδαιότητα της ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, θα είχαν κατανοήσει ότι πρέπει ιδιαίτερα στα κριτικά νησιά, όπως είναι η Λέσβος, όπως είναι η Λίμνος και ο Άγιος Στράτιος, πρέπει να υπάρχουν επαρκώς, μάλλον πλήρως ελεγχομένες, πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας και νοσοκομεία, διότι η νησιωτικότητα και αυτό ένα διαρθρωτικό μειονέκτημα το οποίο έχουν τα νησιά
Το ότι δεν υπάρχει η εύκολη επαφή και σύνδεση με τον υπηρετικό κορμό καθιστά αναγκαίο να μπορούν να αντιμετωπιστούν όλα τα σοβαρά θέματα και οι διακομιδές να περιοριστούν μόνο σε αυτά τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, πραγματικά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν εδώ, και όχι γιατί υπάρχουν ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές. Θα πρέπει λοιπόν ότι η κατεύθυνσή της θα ήταν αυτή. Δυστυχώς δεν είναι αυτή. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχουμε μια κυβερνητική πολιτική η οποία έχει απαξιώσει τα κέντρα υγείας του νησιού μας, έχει απαξιώσει το νοσοκομείο τόσο της Λέσβου όσο και της Λίμνου. Ουσιαστικά οι κάτοικοι των νησιών μας αισθάνονται ότι και εκείνοι ζουν από τύχη, είναι αφημένοι στην εντελώς, είναι τελείως εγκαταλελειμμένοι. Και δυστυχώς έχει γίνει κατανοητό ότι η προσπάθεια η οποία έγινε από το 2015-2019, η οποία μέσα σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία και οικονομική και πολιτική και κοινωνική, για να ενισχυθούν, να στελεχωθούν τα κέντρα υγείας, να δημιουργηθεί ένα δίκτυο επαρκές για να μπορεί να καλύψει πρωτογενώς τα προβλήματα των ασθενών της Λέσβου, το οποίο αυτό δυστυχώς διεκόπη βιαίως ή επιβραδύνθηκε σε πολύ σημαντικό βαθμό το 19 και έπειτα, δεν έχει υπάρχει καμία συνέχεια από τότε, παρά μόνο επικοινωνιακά τρίκ. Είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή η νέα κυβέρνηση, η οποία θα προκύψει σίγουρα, εγώ τουλάχιστον βέβαιος, ότι θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές, θα συνεχίσει αυτή την πορεία, δηλαδή θα επαναφέρει στον δρόμο τον οποίο είχε χαραχθεί μέχρι το 2019, την αναβάθμιση των κέντρων υγείας, την αναβάθμιση του νοσοκομείου, την πρόσληψη μόνιμου και επικουρικού προσωπικού, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχουν γίνει. Υπάρχουν μόνο συμβασιούχοι με μπλοκάκια, οι οποίοι ζουν σε ένα καθεστώς εργασιακής ομοιρίας, με επιδίωξη, και έτσι είναι η πολιτική στόχευση αυτής της κυβέρνησης, να είναι έτσι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Λοιπόν, η κυβέρνηση λοιπόν αυτή, η νέα που θα προκύψει, θα δείξει τον σεβασμό προς τους κατοίκους των νησιών, τον σεβασμό προκειμένου να υπάρχει μια να υπάρχει φροντίδα υγείας η οποία να είναι αξιοπρεπής, να είναι αυτή η οποία αρμόζει στους Έλληνες νησιώτες και ιδιαίτερα στους κατοίκους της Λέσβου και της Λίμνου. Και νομίζω ότι πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι η υγεία ως δημόσιο αγαθό δεν μπορεί να είναι αντικείμενο deals και αντικείμενο μιας πολιτικής η οποία ναωθεί τους πολίτες στα ιδιωτικά θεραπευτήρια, ναωθεί τους πολίτες στον ιδιωτικό τομέα. Ο Δημήτρης έβαλε τα θέματα της υγείας και ουσιαστικά, μια και θέλω να μιλήσω για τα προβλήματα της νησιωτικότητας και πού βρισκόμαστε, θα έλεγα ότι η κυβέρνηση συμπεριφέρεται στους νησιώτες με έναν απαξιωτικό τρόπο. Μου έκανε εντύπωση η ανακοίνωση της Ένωσης Γιατρών Λίμνου που έλεγε, με αφορμή το γεγονός ότι δεν έχουμε αναισθησιολόγο και πάλι στη Λίμνο, γιατί το είχαμε για τα Χριστούγεννα για ένα 15ήμερο, ότι χτες που είχαν την άσκηση ετοιμότητας όλοι παίξαν ένα ρόλο και κάποιος χρειάστηκε να παίξει το ρόλο του αναισθησιολόγου, μα η ζωή δεν είναι ρόλος. Η ζωή των νησιωτών μετράει το ίδιο, άρα θα πρέπει αυτά τα θέματα να τα προσέχουν και να μην μας δίνουν όλη αυτή την πίκρα και την απαξίωση που νιώθουν οι κάτοικοι στα νησιά. Και να πω στο σημείο αυτό ότι οι γιατροί, συμπληρώνοντας όλες αυτά που μας είπε ο Δημήτρης, βάζουν το αίτημα για κίνητρα τόσο οικονομικά όσο και επιστημονικά για να μπορέσουν να ανταποκρίνονται, και πρέπει η πολιτεία να ανταποκριθεί σε αυτό για να μπορέσει να στελεχωθούν τα νοσοκομεία και οι δομές υγείας. Θα σταθώ λίγο παραπάνω στο μεταφορικό ισοδύναμο, γιατί νομίζω ότι απασχολεί όλη την κοινωνία. Να θυμίσω λιγάκι ότι, και για τον κόσμο που θα μας ακούσει, ότι το μεταφορικό ισοδύναμο ήταν το εμβληματικότερο μέτρο προστασίας της νησιωτικότητας, και θα έλεγα διαχρονικά ότι ήταν το εμβληματικότερο μέτρο. Και αυτό το εμβληματικότερο μέτρο ήταν έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και με την καθοριστική σφραγίδα του αείμνηστου συντρόφου μας, του Νεκτάριου του Σαντορινίου, που πραγματικά μας λείπει και θα μας λείψει. Για ποιο λόγο? Για να
να πούμε μάλλον ότι αυτό σαν μέτρο ήταν ζητούμενο για δεκαετίες, που οι προηγούμενες κυβερνήσεις έλεγαν ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί, είναι ακατόρθωτο ίσως, και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε αυτές τις συνθήκες και σε 2 χρόνια το αίσθησε και το εφάρμοσε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Σαν μέτρο έρχεται να κουμπώσει στις ανάγκες και στην επιταγή του συντάγματος, το άρθρο 101 του συντάγματος για την νησιωτικότητα, να αμβλύνει τις ανισότητες, να δώσει τη δυνατότητα στους νησιώτες να απολαμβάνουν τα αγαθά σε τιμές περίπου όσο η υπόλοιπη Ελλάδα, να μετακινούνται με χαμηλότερο κόστος, να ευνοήσει τον ανταγωνισμό των προϊόντων των νησιών μας με την χρησιμοποίηση του μέτρου αυτού για να μπορέσουν να βγουν παρά έξω. Εμείς χαιρόμαστε κιόλας που ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου, την περίοδο που στηνόταν το μεταφορικό ισοδύναμο, ήταν πλάι στον σύντροφο Νεκτάριο και βοηθήσαμε σαν οργάνωση για να μπορέσει να γίνει το πρόγραμμα, όπως και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που ήταν καθοριστική συμβολή του και συμβολή του Γιάννη του Σπυλάνη σε αυτό. Αυτό που βλέπουμε μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 είναι μια διαρκής προσπάθεια υποβάθμισης και εν τέλει απαξίωσης στο μέτρο, το οποίο αγκαλιάστηκε από τους νησιώτες όλους, από τους φορείς, από την κοινωνία, από τους επαγγελματίες, από τα επιμελητήρια. Και εμείς συνεχίζαμε τις επεξεργασίες και για την επέκταση του μεταφορικού ισοδύναμου και την εδραίωση και τη στερέωσή του. Να πω στο σημείο αυτό ότι το μεταφορικό ισοδύναμο για τα καύσιμα εφαρμόστηκε πριν από 4 περίπου και κάτι χρόνια πιλωτικά για τα μικρά νησιά, όμως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τόσα χρόνια τώρα δεν το έχει επεκτείνει στο σύνολο των νησιών. Να θυμίσω επίσης τη δουλειά που είχε γίνει με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου για την επιδότηση με μεταφορικό ισοδύναμο των ζωοτροφών. Και ποιων ζωοτροφών? Των ζωοτροφών αυτών που χαρακτηρίζονται ελαφριές, δηλαδή χορτονομές, τριφύλια, που έχουν μεγάλο όγκο και μικρότερο βάρος, τα οποία επιδότηση του ΠΚΠ, επειδή αποζημιώνει με το βάρος, δεν ήταν συμφέρον, ενώ θα μπορούσε να μεταφερθεί στο μεταφορικό ισοδύναμο και τα λεφτά που θα κέρδιζε ο ΠΚΠ από αυτή την επιδότηση θα πήγαινε στην επιδότηση των βαρύτερων ζωοτροφών, όπως είναι τα καλαμπόκια, με μεγαλύτερο όφελος για τους κτηνοτρόφους μας. Κάτι το οποίο δεν το έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και πού είμαστε σήμερα? Σήμερα το ξέρει όλος ο κόσμος, το ξέρουμε όλοι μας, το ξέρουν ευγούν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ότι δεν πληρωνόμαστε το μεταφορικό ισοδύναμο. Επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ, τον επόμενο μήνα οι νησιώτες παίρναν τα χρήματα για τις μετακινήσεις τους. Τώρα περνούν 8, 10, 12 μήνες για να μπορέσει να πληρωθεί και κανείς δεν ξέρει πότε. Παραπέμπω και στην ερώτηση, την επίκαιρη ερώτηση που πριν λίγες μέρες κατέθεσε ο βουλευτής μας, ο Γιάννης Ομπουρνούς, η οποία, Γιάννη, νομίζω δεν έχει συζητηθεί ακόμα. Και να πούμε και για τους επαγγελματίες. Οι επαγγελματίες προχτές έληξε προθεσμία να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για την πληρωμή του μεταφορικού ισοδύναμου του πρώτου εξαμήνου του 2022. Και ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι και για αυτούς, αλλά και για εμάς σαν καταναλωτές, το να υπάρχει το μεταφορικό ισοδύναμο και στους επαγγελματίες για τις μεταφορές. Πότε θα πληρωθούν? Ίσως το κρατάνε για προεκλογικό μποναμάκι. Αυτό θα φανεί. Και να πούμε εδώ ότι οι επιχειρήσεις που δεν άντεξαν την κρίση, την φτωχοποίηση της κοινωνίας και έκαναν διακοπή επαγγέλματος το 2023, βάλαν λουκέτο, αυτές, λέει, δεν θα δικαιωθούν να πάρουν την αποζημίωση που δικαιούνται από το μεταφορικό ισοδύναμο για τις συναλλαγές τους το 2022. Και εύλογα μπαίνει το ερώτημα. Έχουν προβλεφθεί οι πιστώσεις που απαιτούνται για το μεταφορικό ισοδύναμο? Γιατί φτάσαμε στο τέλη του Μάρτη και δεν βλέπουμε φως. Το 2019 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε προβλεφθεί
156 εκατομμύρια ότι θα ήταν η ετήσια καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου. Για το 2023 προβλέπει η κυβέρνηση 90 εκατομμύρια, πολύ μικρότερο ποσό δηλαδή. Και ταυτόχρονα ρωτάμε γιατί μέχρι τώρα δεν πληρώνουν τίποτα. Γιατί δεν πληρώνουν. Γιατί στερούν ρευστότητα από τους πολίτες αλλά και από τους επαγγελματίες με αυτόν τον τρόπο. Γιατί το κάνουν αυτό. Αναρωτιόμαστε, υπάρχουν οι πιστώσεις για να πληρώσουν. Μας προκαλεί μια εύλογη ανησυχία και θα πρέπει να προκαλεί εύλογη ανησυχία και στην κοινωνία. Και εδώ θέλω να βάλω και μια εύλογη απορία που αφορά τους φορείς του τόπου. Είδαμε τα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, οι φορείς να κατεβαίνουν σε κινητοποιήσεις, διαμαρτυρίες, να κλείνουν τα καταστήματα, μαύρες σημαίες κλπ. Τώρα πού είναι? Δεν θα διαμαρτυρηθούν για το μεταφορικό ισοδύναμο που δεν καταβάλλεται και δεν καταβάλλεται έγκαιρα και απαξιώνεται και υποβαθμίζεται? Γιατί δεν διαμαρτύρονται για το ΦΠΑ? Θυμόσαστε τις μεγάλες συγκεντρώσεις για το ΦΠΑ. Πού είναι λοιπόν αυτοί οι φορείς και αυτή η κοινωνία να βγει στον δρόμο τώρα για το ΦΠΑ? Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έχει βάλει ένα δρόμο τέλος πάντων σε αυτό και μπορούμε να το διεκδικήσουμε και να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι και η Λίμνος και ο Αϊστράτης στα νησιά του νομού μας δεν δικαιούνται μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα, τα υπόλοιπα νησιά, τα περισσότερα, και πληρώνουν τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ και ας είναι ακρίτες όλοι αυτοί. Έχουμε αναδείξει, εγώ τουλάχιστον σαν Περιφερειακή Σύμβουλος ανέδειξα το θέμα αυτό και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και έκανα και ένα πικρόχωρο σχόλιο ότι τώρα που έγινε η θάλασσα γιαούρτι χάσαμε την αγωνιστικότητά μας. Τι κυβέρνηση, τι κάνει γι' αυτό? Είναι σε προτεραιότητα, είμαστε σε προτεραιότητα οι νησιώτες και αυτό που δικαιούμαστε για την κυβέρνηση Μητσοτάκη? Και ρωτώ ευθέως και θα ήθελα την απάντηση του κύριου Αθανασίου ως κυβερνητικό βουλευτή σε αυτό. Υπάρχει πολιτική βούληση για την προστασία της νησιωτικότητας? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Γιατί είναι πολλά που πρέπει να γίνουν και μπορούν να γίνουν. Με την ευκαιρία θα ήθελα να σας θυμίσω την πρώτη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές του 2019, τότε που είχαμε χάσει. Τότε λοιπόν είχαμε πει σαν ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου ότι την κυβερνητική περίοδο στη Λέσβο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έβαλε τον πήχη πολύ ψηλά και ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει να ανταγωνιστεί με αυτό. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή κουβέντα που πρέπει να γίνει στον τόπο μας και εγώ θα έλεγα ότι πρέπει και εμείς να την προκαλέσουμε και εσείς να ανταποκριθείτε, να γίνει αυτή η συζήτηση το τι έγινε αυτή την κυβερνητική περίοδο και πόσο ψηλά μπήκε ο πήχης και τη Λέσβο. Θα ήθελα να πω ότι η νησιωτικότητα είναι κάτι πάρα πολύ ευρύ και χρειάζεται μια μεγάλη προστασία. Και να πω και ένα παράδειγμα ακόμα. Ήταν εγκληματικό να στείλουν τους υποψήφιους για τον ΑΣΕΠ της Λίμνου να πάνε στην Καβάλα να δώσουν εξετάσεις. Και να μην προβλέπονται ότι αυτοί οι 101 άνθρωποι μπορούσαν να εξεταστούν στον τόπο τους. Αυτό είναι θέμα νησιωτικότητας. Και πρέπει να τα διεκδικούμε αυτά που μας ανήκουν. Κλείνοντας, θα έλεγα ότι περιμένουμε ότι η κοινωνία με την ψήφο της θα δώσει τη δυνατότητα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για μια δημοκρατική προοδευτική κυβέρνηση. Και προτεραιότητά μας είναι σαφές ότι είναι η νησιωτικότητα, ότι είναι η ενίσχυση του μέτρου του μεταφορικού ισοδύναμου και μάλιστα με επιπλέον δράσεις, αλλά και με συγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό, η ενίσχυση της νησιωτικότητας και θα έλεγα ως σχόλιο ότι αν καταφέραμε μέσα στην περίοδο του μνημονίου να υλοποιήσουμε το μεταφορικό ισοδύναμο, αντιλαμβάνεστε ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση, πόσα πράγματα μπορούν να γίνουν σε ομαλότερες συνθήκες. Για μας η υγεία, η παιδεία, οι μετακινήσεις και μάλιστα με ασφάλεια, τα δημόσια αγαθά, η ανάπτυξη των νησιών μας και οι πολιτικές με έμφαση στην κοινωνία και τον άνθρωπο, διαβεβαιώνουμε ότι είναι και θα παραμείνουν στην πρώτη γραμμή. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω μόνο ότι στους 2 μήνες που απομένουν σε αυτή την κυβέρνηση και σε όσους την εκπροσωπούν σε διάφορα πόστα αλλά και θεσμικά στο τόπο μας,
και σε σχέση με αυτά που είπαν οι συντροφοί μου, ότι καταρχήν ότι η υγεία με φιέστες και με πολιτευτές και με πρόθεση πολιτευτών δεν είναι αποτέλεσμα πολιτικής υγείας για τους νησιώτες. Αναγνωρίζουμε προφανώς τη μεγάλη προσπάθεια των εργαζομένων στο νοσοκομείο και στα κέντρα υγείας, αλλά η εικόνα, η επικοινωνιακή διαχείριση υγείας δείχνει ότι δεν κατάλαβαν τίποτα από την ανάγκη ενός ισχυρού δημόσιου συστήματος μετά από μια πολύ μεγάλη υγειονομική κρίση όπως η πανδημία. Και προς το Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής και στο Υπουργείο Ναυτιλίας, πληρώστε επιτέλους τα χρήματα των νησιωτών που έχετε εδώ και ένα χρόνο αφήσει σε κρεμότητα, αφού τα έχετε ήδη πετσοκόψει και τις πιστώσεις οι οποίες δίνετε. Σταματήστε να κοροϊδεύετε και να εμπέζετε το λίγο διάστημα το οποίο σας έχει μείνει τους συμπολίτες μας, τους νησιώτες, λέγοντας ότι θα πληρωθούν από εβδομάδα σε εβδομάδα και φτάνοντας στο ένα χρόνο. Φτάνει ο εμπεγμός, λίγη αξιοπρέπεια στο λίγο καιρό στο οποίο σας έχει απομείνει. Θα ήθελα να ρωτήσω τι έχει να κάνει με το κέντρο υγείας στα Πολυκλινικού. Αν γνωρίζετε το γεγονός ότι δύο οδηγοί ασθενοφόρων έφυγε, ο ένας με μετάταξη και ο άλλος με απόσπαση, το 2018, ο ένας στη Γενική Γραμματεία και ο άλλος στο Βοστάνη. Και δεύτερη, και τι έχει να πει και γι' αυτό. Και το δεύτερο που ήθελα να πω ήταν στην κυρία Νικολάρα ότι ο προηγούμενος διαγωνισμός που είχε κάνει το ΑΣΕΠ, επί ΣΥΡΙΖΑ, έγινε στον Πειραιά. Στο δεύτερο σας ερώτημα θα απαντούσα ότι το γεγονός ότι κάτι παλιότερα και υπό άλλες συνθήκες και να τις θυμόμαστε και τις συνθήκες, να μην τις ξεχνάμε, έγινε διαφορετικά, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να διεκδικούμε αυτό που μας ανήκει και αυτό είπα. Πρέπει να διεκδικούμε αυτό που μπορούμε να έχουμε ως νησιώτες. Δεν είμαστε κατώτεροι πολίτες. Εάν λοιπόν σε αυτόν τον προηγούμενο διαγωνισμό που λέτε, που πραγματικά δεν τον θυμάμαι, έγινε αυτό που λέτε, εννοείται ότι σε εντελώς άλλες συνθήκες κρίνουμε ανώμια πράγματα. Και πρέπει να βάζουμε τον πήχη και πιο ψηλά και πιο ψηλά, εμείς, εάν δεν μας δίνουν τη δυνατότητα. Όσον αφορά για τις αποσπάσεις μετατάξεις στο Κέντρο Υγείας Πολυκλινικού, επειδή τους επισκέπτομαι κατά καιρούς. Αυτό που ξέρω είναι ότι η μία μετάταξη ήταν στα πλαίσια της κινητικότητας, οπότε δεν υπήρχε άλλος τρόπος παρά να υλοποιηθεί. Ξέρετε πώς γίνεται με την κινητικότητα. Δεν μπορεί να παρέμβει η υπηρεσία από την οποία φεύγει κάποιος, εάν έχει τις προϋποθέσεις. Και η δεύτερη περίπτωση ήταν απόσπαση για λόγους, για πραγματικούς λόγους υγείας όμως, όπου προφανώς, μπροστά σε ανθρώπινες καταστάσεις και γεγονότα, δεν μπορεί κάποιος να αρνηθεί την μετακίνηση κάποιου και τη διευκόλυνσή του. Και να πούμε κιόλας ότι βλέπουμε τώρα τιμωρητικές πρακτικές για μία εργαζόμενη στο νοσοκομείο, η οποία ήθελε να μετακινηθεί στην Αγιάσο, για λόγους υγείας, όπου μια στιγμή έγινε δεκτή το αίτημα της απόσπασής της στην Αγιάσο και την άλλη στιγμή της είπαν όχι, θα πάει στον Πολυκνήτο, ας πούμε, θέλοντας ουσιαστικά να τις στραγγαλίσουν. Στους λόγους υγείας νομίζω ότι θα πρέπει να τους σέβεται ο καθένας. Για το πρώτο ερώτημα θέλω να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά τις δύο μετατάξεις που αναφέρατε. Πράγματι μιλάμε για δύο μετατάξεις που έγιναν το 2018, όπως είπατε. Με προβληματίζει το γεγονός ότι αναφερόμαστε σε κάτι το οποίο έγινε πριν από 5 χρόνια και ενώ έχει μεσολαβήσει μια διακυβέρνηση 4 ετών της Νέας Δημοκρατίας, η οποία το έλυσε το πρόβλημα, το επιδείνωσε το πρόβλημα, και γιατί προέκυψαν τώρα αυτά τα θέματα στο Κέντρο Υγείας Πολυκλινικού, δηλαδή μήπως αυτές οι μετατάξεις τελικώς δεν επηρέασαν τότε τη λειτουργία των ασθενοφόρων στο Κέντρο Υγείας Πολυκλινικού, αλλά έχουν γίνει άλλα ζητήματα, έχουν προκύψει άλλα ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργήσει το πρόβλημα. Ότι οι κάτοικοι του Πολυκλινικού έχουν εξεγερθεί το τελευταίο δίμηνο μετά το περιστατικό το οποίο έγινε τα μέσα Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος, με ένα 8μηνο βρέφος το οποίο δεν υπήρχε ασθενοφόρο για να το μεταφέρει, και πριν από περίπου ένα μισή μήνα, όταν ένας 30χρονος αγρότης
έπρεπε να μεταφερθεί άμεσα στην Μυτιλήνη και δεν υπήρχε ασθενοφόρο για να το μεταφέρει. Το λέω αυτό διότι το να λέμε ότι κάτι έγινε πριν το 2018, καλώς κάνετε και το λέτε, αλλά πρέπει να βλέπουμε και τι έγινε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015-19 κρίθηκε στις εκλογές του 2019. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή κρίνεται και θέλουμε να δούμε τι έχει γίνει σε αυτό το διάστημα. Είπατε για την αναγκαστική, που καταλάβαμε για το ΣΥΡΙΖΑ, κίνηση το 2016 να επαναφέρει στο Ταμείο τις δύο επιχειρήσεις της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Και μας είπατε ότι το έκανε αυτό για να τις διασώσει. Εγώ θα ήθελα να τις διευκρινίσεις, δεδομένης της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας χτες, που καλεί την κυβέρνηση της σημερινή, σε εντός ενός εξαμήνου, να επιστρέψει στο δημόσιο αυτές τις μετοχές, γιατί κρίνονται αντισταγματικές οι απόφασεις, δηλαδή το 16, γιατί σε αυτήν είχαν προσφύγει οι εργαζόμενοι. Και επίσης οι εργαζόμενοι λένε ότι όπως δείχνουν τα πράγματα, οποιαδήποτε κυβέρνηση και να βγει στη χώρα τούτη, θα οδεύσει με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η ιδιωτικοποίηση του νερού και ήταν και μνημονιακή υποχρέωση το 2011. Πολύ ωραία. Λοιπόν, όπως σας είπα, επινοήσαμε αυτή την τακτική κίνηση όταν η χώρα ήταν χρεοκοπημένη και εκβιαζόμασταν από τους δανειστές, να πάρουμε δηλαδή την ΕΙΔΑΠ της Αττικής και την ΕΙΑΘ της Θεσσαλονίκης από το ΤΑΙΠΕΔ που τις είχε βάλει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και πήγαιναν για ξεπούλημα στο υπερταμείο προκειμένου να αποφύγουμε το ξεπούλημα. Αυτή ήταν η τακτική κίνηση εκείνης της στιγμής. Από εκεί και πέρα, στις προσφυγές που έγιναν, συμμετείχαν ακόμα και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ τότε, προσπαθώντας να βρούμε ένα νομικό πάτημα για να διασώσουμε οριστικά τις επιχειρήσεις ίδρευσης. Και φυσικά χαιρετίζουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που καλεί το δημόσιο σήμερα να πάρει πίσω τις μετοχές των επιχειρήσεων ίδρευσης, ακόμη και από το υπερταμείο. Η χώρα βρίσκεται σε μια καινούργια δημοσιονομική πραγματικότητα χάρη στο ΣΥΡΙΖΑ από το 19, με διασφαλισμένες τις πληρωμές του χρέους της για τα επόμενα 20 χρόνια και όχι χρεοκοπημένη όπως ήταν τότε, και άρα από τις τότε τακτικές κινήσεις που πράγματι κατόρθωσαν να διασώσουν το δημόσιο χαρακτήρα της ίδρευσης, τώρα έχουμε πεδίο δόξης λαμπρών, αν υπήρχε κυβέρνηση με πολιτική βούληση, να κάνουμε οριστική τη διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα. Και νομίζω ότι ήμασταν ξεκάθαροι αυτό το διήμερο στη Βουλή. Και τι είπαμε? Είπαμε ότι το δημόσιο τώρα, αντί να περιφρονεί την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και να ψηφίζει αυτό το επέσχυντο νομοσχέδιο, πρέπει να συμμορφωθεί με την απόφαση του ΣΤΕ και να πάρει ακόμη και από το υπερταμείο που είχαμε βάλει εμείς τις δύο επιχειρήσεις για να τις διασώσουμε, τις μετοχές υπό δημόσιο χαρακτήρα. Εξού και έχουμε δεσμευτεί, όπως σας είπα και στην αρχή, ότι εφόσον υπάρξει πολιτική αλλαγή, όταν είπα ότι το νερό θα παραμείνει υπό δημόσιο κοινωνικό έλεγχο, υπονόησα προφανώς αυτή την κίνηση. Ότι το δημόσιο με μια άλλη κυβέρνηση στον τόπο θα συμμορφωθεί με την απόφαση του ΣΤΕ και ότι όποιο κόστος και αν έχει αυτή η διαδικασία, εφόσον κρίθηκε αντισυνταγματική, θα πάρθουν πίσω οριστικά οι μετοχές για να μην ξαναμπούμε ποτέ σε συζήτηση, τουλάχιστον με δημοκρατικές προοδευτικές κυβερνήσεις στον τόπο, για ιδιωτικοποίηση του νερού. Και θα ήθελα να προσθέσω σε σχέση με πράγματα που ακούστηκαν πιο πριν, πιο πολύ ενημερωτικά, ότι πρώτον την προσεχή Δευτέρα τελικά, 27 Μαρτίου, θα συζητηθεί στη Βουλή επίκαιρη ερώτηση που έχω καταθέσει για το μεταφορικό ισοδύναμο με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Κατσαφάδο. Την ίδια μέρα θα συζητηθεί και μια δεύτερη επίκαιρη ερώτηση που επίσης έχουμε καταθέσει και με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Ταγαρά, και αφορά την υπόθεση, για να μην ξεχνιόμαστε, στο αφεντέλι της Κάλας Αιρεσού μετά τις πρόσφατες εξελίξεις με την γνωμοδότηση του Δημοσίου υπέρ της επιχειρηματολογίας, μέρους της επιχειρηματολογίας, της πρωτοβουλίας εκεί των κατοίκων της Αιρεσού. Και να πω και κάτι τελευταίο, επειδή αναφέρθηκαν και ο Δημήτρης ο Μυραζιαντής και η Μαρία Νικολάρα πιο πριν,
ότι σήμερα καταθέτω καινούρια επίκαιρη ερώτηση, αναγκασμένος από τα πράγματα, διότι οι γραπτές ερωτήσεις για το θέμα δεν απαντήθηκαν ποτέ, ούτε η τελευταία αναφορά που καταθέσαμε στη Βουλή το Γενάρη. Καταθέτω λοιπόν σήμερα επίκαιρη ερώτηση για να αναγκάσω την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει σε ζωντανή μετάδοση για τα θέματα του νοσοκομείου Λίμνου, με ιδιαίτερη έμφαση στην υπόθεση του αναισθησιολόγου. Διότι όπως υπόθηκε από τους υποψηφίους μου πιο πριν, ζήσαμε τον τραγέλαφο, το είπε η Μαρία Νικολάρα, να γίνεται άσκηση στο νοσοκομείο Λίμνου και μέσα στους ρόλους που κάποιοι υποδίθηκαν για τις ανάγκες άσκησης, κάποιος να υποδηθεί τον αναισθησιολόγο. Δεν μπορεί ένα νησί με 16-17.000 κατοίκους, το οποίο μάλιστα έχει και αξιόλογη τουριστική ανάπτυξη, πηγαίνει καλά σε άλλους τομείς, έχει βελτιώσει με τους αγώνες των κατοίκων του και ειδικά την περίοδο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και τις ακτοπλοϊκές του συνδέσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει επιληθεί οριστικά το ζήτημα. Δεν μπορεί λοιπόν αυτό το νησί, με τα τόσα πλεονεκτήματα και τις προσπάθειες των κατοίκων του, να έχει ένα νοσοκομείο φάντασμα. Και επίσης δεν μπορεί το Υπουργείο Υγείας 4 χρόνια τώρα να μην απαντά στις ερωτήσεις μας. Ούτε για το νοσοκομείο Λίμνου και στη μεγάλη πλειοψηφία της, ούτε για το νοσοκομείο το Βοστάνιο και τα κέντρα υγείας του νησιού. Υπόθηκε και πιο πριν να επιβραβεύουμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και το προσωπικό και να τους τιμούμε για τις υπερπροσπάθειές τους. Καλύτερη επιβράβευση όμως είναι το κράτος να τους αυξήσει τους μισθούς, όπως έχουμε εξαγγείλει στο κυβερνητικό μας πρόγραμμα, και να μην εξαντλείται σε πλακέτες και χειροκροτήματα. Καλύτερη επιβράβευση είναι να φέρει κι άλλο προσωπικό για να μην κινδυνεύουν με εξάντληση οι νέοι εργαζόμενοι. Αυτά πρέπει να φροντίζει και να κυνηγάει η διοίκηση του νοσοκομείου, να τα υλοποιεί το Υπουργείο Υγείας ως προτεραιότητα πριν από τις επικοινωνιακές εκδηλώσεις, για να αισθάνονται ασφάλεια οι πολίτες μας.